Ευχές για μια καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν οι εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών στον καθιερωμένο ετήσιο χορό που διοργάνωσαν το μεσημέρι της Παρασκευής σε γνωστό κέντρο της Κοιλάδας των Σερών. Οι εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου και πέρασαν ένα μεσημέρι γεμάτο χορό, τραγούδι και πολύ κέφι. Είναι ο ετήσιος χορός μας, είναι μια ευκαιρία να φύγουμε από τα καθημερινά προβλήματα, να βρεθούμε όλοι μαζί, να γιορτάσουμε, να γλεντήσουμε και είναι και επίσης μια ημέρα όπου βραβεύουμε τα παιδιά των μελών μας, τα οποία πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις κατά το προηγούμενο έτος. Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε 16 παιδιά για βράβευση, ένας μεγάλος αριθμός, είμαστε χαρούμενοι για αυτό το πράγμα. Τα παιδιά του δίνουμε έναν έπαινο και ένα μικρό χρηματικό ποσό σαν ένδειξη για την επιτυχία τους. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, σαν απερχόμενος πρόεδρος του ΤΟΤ ΣΕΡΟΝ και γενικά του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του ΣΕΠΕΚΕΜ, διότι βλέπω ότι ο σύλλογος, ο τοπικός του ΣΕΡΟΝ, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, έχοντας στο τιμόνι έναν άξιο συνάδελφο και συνδικαλιστή, τον Πολυχρόνη Κουκουζέλη, συνεπικουρούμενο από τη Βαλεντίνη τη Σαπουτζή και όλο το υπόλοιπο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ. Είναι πάρα πολύ καλά πλέον τα γεγονότα και τα αποτελέσματα που παράγει ο σύλλογός μας εδώ, ο τοπικός, του ΤΟΤ ΣΕΡΟΝ, της Περιφερειακής Ενότητος. Και πιστεύω ότι φέτος είναι η χρονιά η καλύτερη. Έχουμε περισσότερο κόσμο από όλες φορές. Υπάρχει τρομερή αρμονική συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη και τους υπόλοιπους περιφερειακούς συμβούλους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Πυρόπουλος αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας. Κοιτάξτε, παραμένουμε μεγάλη οικογένεια, απλώς ήμασταν μεγαλύτεροι κατά το παρελθόν. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι θα είμαστε πάντοτε στη διάθεση του πολίτη. Το εννοώ και αυτό προσπαθώ να περάσω στους ανθρώπους που εργάζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Η εντολή του Περιφερειάρχη είναι να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουμε πρώτοι το παράδειγμα όσον αφορά το πρόβλημα που έχουμε αυτές τις μιζέρες, να αφήσουμε πίσω έτσι ώστε ο πολίτης να νιώσει Ευρωπαίος πολίτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας βράβευσε τα παιδιά των εργαζομένων της Περιφέρειας που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΕΕ της χώρας. Την εκδήλωση τίμησα με την παρουσία τους ο πρόεδρος των εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτρης Βαζούρας, η γραμματέας του Συλλόγου Αφεντούλα Παπαλεξίου, ο πρώην πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Σοκράτης Κοντζάογλου, η περιφερειακή σύμβουλη Δημήτρης Μπαλαξής και Αθανάσιος Μαλιαράς και ο πρόεδρος της ΑΝΕΣΕΡ, ο κ. Γιάννης Μωυσιάδης. Είναι η περίοδος που έχουμε κοπές βασιλόπιτας ή τους ετήσιους χορούς των συλλόγων. Γιατί πέρα και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και λέμε τις άλλες μέρες, χρειάζεται και αυτό για τη χαλάρωση, σύσφυξη σχέσεων και διασκέδαση των υπαλλήλων. Να είμαστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε. Μια δύσκολη χρονιά εργασιακά, αλλά ελπίζουμε, εφόσον ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, που γνωρίζει καλά τα χρονίζοντα και τεράστια προβλήματα που έχουν οι περιφέρειες και οι δικοί μας, είναι πλέον και πρόεδρος της ΕΜΠΕ και είναι στον ομογάλακτο πολιτικό χώρο, ότι θα λύσει τα περισσότερα προβλήματα. Καλή χρονιά σε όλους, αισιόδοξα.